μαζευτικά. Ωραία είναι που μαζευτήκαμε. Νομίζω ωραία είναι που ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε επιτέλους να αξιολογηθεί το κυβερνητικό έργο για την τρέχουσα τετραετία στις 21 Μαΐου. Εγώ να πω, είχα γράψει κάποια πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω να τα συμμαζέψω λίγο για να δώσουμε χρόνο και στον Ανδρέα, που να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι. Όταν είναι ο ξανθός στο βήμα, κλείστε τις πόρτες, γιατί οι ομιλίες του είναι Ben Hur. Λοιπόν, εγώ είμαι προφανώς, επειδή ακούω διάφορα τώρα εδώ και μήνες, ούτε εισαγόμενος είμαι, ούτε φοιτευτός. Είμαι ικαριακής καταγωγής. Αγαπώ πολύ τους αμνιώτες και λατρεύω τους φούρνους. Νομίζω ότι αυτό, βέβαια, αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Για να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής στο νομό Σάμου, ένα δύσκολο νομό. Και πολιτικά, μεταξύ μας τώρα να τα λέμε αυτά, και πολιτικά δύσκολο, διότι διαφορετικά είναι τα διακυβεύματα στη Σάμου, τα πολιτικά διακυβεύματα στη Σάμου, διαφορετικά είναι τα επιχειρήματα που συναντικρούν στην Ικαρία και διαφορετικές είναι και οι ανάγκες στους φούρνους, σε αρκετούς τομείς. Ωστόσο, προφανώς, όπως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, νομίζω ότι ακόμη περισσότερο στα νησιά μας, που είναι στην άκρη και νομίζω φιλοδοξούμε να μην είναι στο περιθώριο, να τα βγάλουμε από το περιθώριο στην επόμενη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες, διότι αυτή η πρώτη ευκαιρία που είχαμε το 2015-2019, νομίζω ήταν λίγο κουτσουρεμένη. Παραλάβαμε μια πτωχευμένη χώρα, είχαμε επιτροπία, είχαμε διαλυμένα υποσυστήματα του κράτους, του κοινωνικού κράτους, των δημόσιων υποδομών και παρόλα αυτά νομίζω γίναν βήματα μετρήσιμα ανάταξης, γίναν βήματα προστασίας της κοινωνίας και εν τέλει ξεμπερδέψαμε το 2018 με το μνημόνιο. Έμεινε μια επιτροπία, μια αυξημένη επιτήρηση. Ο λαός έκρινε το 2019, προφανώς δεν τα κάναμε όλα σωστά, έκρινε το 19 ότι δεν θα έπρεπε να συνεχίσουμε και ότι έπρεπε να δοθεί η ευκαιρία στην πρόταση Μητσοτάκη να φέρει την ανάπτυξη στη χώρα. Νομίζω όμως ότι έτσι, με πάρα πολύ μετριοπάθεια και προσπάθεια να είμαι όσο το δυνατόν λιγότερο υποκειμενικός, η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε παταγωδώς. Σε κάθε μεγάλη κρίση, η μικρότερη κρίση, η κρίση που προκάλεσε η ίδια με τις πολιτικές επιλογές της, κλήθηκε να διαχειριστεί, απέτυχε ολοκληρωτικά. Στην πανδημία η αριθμή είναι πραγματικά τραγική. Δεν θέλω πάλι να αναφερόμαστε σε απώλειες συνανθρώπων μας. Μπορούμε ωστόσο να σταθούμε στο πόσο υποβαθμισμένο, στο πόσο περιορισμένο σε δυνατότητες και σε δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες υγείας των πολιτών το σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας, χαρακτηριστική περίπτωση, η περίπτωση των δομών στα νησιά μας. Σε κάθε άλλη κρίση, οικονομική και στην ενεργειακή κρίση, βιώσαμε με τον μεγαλύτερο, με τον πιο έντονο τρόπο, αν θέλετε, τις συνέπειες της ακρίβειας στους λογαριασμούς ρεύματος. Στην εισοδηματική κρίση, στη συνέχεια, χτυπάμε τη μία πρωτιά μετά την άλλη. Αντιμετωπίζει την κοινωνία η κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν να έχει πολίτες Ελβετίας, με μέσο διαθέσιμο εισόδημα Ελβετίας, αλλά με πολιτικές, μου συγχωρεθεί ο όρος, Ουγκάντας. Περιορισμένες παροχές, ελάχιστο δίκτυο προστασίας των πιο αδύναμων, άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ένα επιτελικό κράτος που το ζήσαμε πάρα πολύ καλά στη Σάμο και με το σεισμό, απέτυχε να είναι στοιχειωδώς επιχειρησιακό, όχι καν επιτελικό. Ανασφάλεια για την υγεία, γιατί προσφάτως ανακαλύψαμε ότι και στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες έχουμε ανασφάλεια. Ανασφάλεια για το εισόδημα, ανασφάλεια στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, ανασφάλεια στις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν την αγορά εργασίας, ανασφάλεια βεβαίως και στην ίδια την αγορά εργασίας. Απόλυτη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, ανασφάλεια ακόμη και σε αυτό το στρώμα, για να είμαστε έτσι πάρα πολύ ξεκάθαροι, που πίστεψε και στήριξε ίσως περισσότερο από άλλα την πρόταση Μητσοτάκη, την προεκλογική το 19, αυτό το στρώμα των μικρομεσαίων, των ελευθεροεπαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, που αυτοί κι αν είδαν την ανασφάλεια σε αυτή την περίοδο, νομίζοντας ότι η ανάπτυξη θα φτάσει μέχρι αυτούς, τελικά η ανάπτυξη σταμάτησε σε κάποιους μεγάλους ομίλους,
σε εκθέσεις περίφημων οικονομολόγων, η έκθεση Πισαρίδη είναι πάρα πολύ γνωστή, και η εφαρμογή αυτών των θεωριών στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θυμίζω ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να απορροφήσει, να διαχειριστεί τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα δηλαδή, γιατί κάνει και καλά πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε όλα, έχει αρκετά προβλήματα και δυσκολίες, αλλά κάνει και κάποια καλά πράγματα. Ένα ευρωπαϊκό μεγάλο πακέτο χρηματοδότησης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να το αξιοποιήσει για να ενισχύσει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για να λιγοπολίσει ακόμη περισσότερο επιμέρους αγορές και για να μην στηρίξει παρά στο ελάχιστο τις δημόσιες υποδομές και τις δομές του κοινωνικού κράτους. Υγεία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το 1,5 δις των πόρων για την υγεία, ένα μικρό κομμάτι πηγαίνει για τη χρηματοδότηση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας. Και μέσα σε όλα είχαμε, ξαναζήσαμε στην καθημερινότητά μας, στην πραγματικότητα, στη δημόσια πραγματικότητα, στον δημόσιο χώρο και λόγο, καταστάσεις που νομίζαμε ότι τις είχαμε αφήσει πίσω, τουλάχιστον τα χρόνια της μεταπολίτευσης και έπειτα. Διαφθορά, ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη, κρίση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη χώρα. Υποκλοπές, τη δικαιοσύνη ως θεσμό να αμφισβητείται όσο ποτέ άλλοτε, νομίζω, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ευνοιοκρατία, κόμματοκρατία και μια κατάσταση που νομίζω ότι θυμίζει, οι παλιότεροι θα το θυμούνται καλύτερα από μένα, τις πρώτες μετεμφυλιακές δεκαετίες. Εγώ, από τα βιβλία της ιστορίας, τα όχι τόσο αντικειμενικά είναι αλήθεια, τα διάβαζα αυτά. Για αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε, νομίζω είναι απόλυτα κατανοητό ότι οτιδήποτε άλλο πλην της πολιτικής αλλαγής θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Ξέρετε, συζητώντας με φίλους, συγγενείς κτλ., πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται, τι μαθαίνουμε, αν μετράνε σωστά, αν μετράνε με ακρίβεια δημοσιοποίηση ή όχι. Υπάρχει ένα ερώτημα που είναι λίγο χιουμοριστικό. Τι θα γίνει, θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και κορμός μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, ή να αρχίσουμε να φορτώνουμε τα παιδιά μας στα τρένα και στα αεροπλάνα για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Δεν απέχει πάρα πολύ αυτό το χιουμοριστικό, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί η κατηφόρα, αν ομιγέννητο, χτύπα ξύλο, αν ομιγέννητο επιβεβαιωθεί η λαϊκή εμπιστοσύνη στο καθεστώς Μητσοτάκη, σε αυτό το σύστημα που στηρίζει το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν ξέρω πόσο θα υπάρχει, πόσο εφικτή θα είναι η επιστροφή. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, και εμείς δεν είμαστε καθόλου φοβικοί, ίσα-ίσα εμείς την απλή αναλογική τη θεσμοθετήσαμε. Χρειάζεται ενίσχυση προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και στον νομό ΣΑΜΟΥ και να εκλέξει έναν προοδευτικό δημοκρατικό βουλευτή ή βουλεύτρια στον νομό ΣΑΜΟΥ. Αλλά είναι επίσης σημαντικό και δεν μας φοβίζει καθόλου αυτό να στηριχθούν και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και αριστερότερα ημών. Το ξαναλέω γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα μετά τα Τέμπη ότι υπάρχει μια απαξίωση συνολικά του πολιτικού συστήματος και κυρίως των δύο κομμάτων εξουσίας. Απέκτησε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά κόμματος εξουσίας σαν να κυβέρνησε 40 χρόνια. Μια τετραετία πτωχευμένη χώρα διαχειρίστηκε. Την κλείνω την παρένθεση. Δεν φαίνεται αυτό. Ίσα-ίσα και οι νέοι άνθρωποι που ξεσηκώνονται, ίσα-ίσα πολλοί κόσμος που μέχρι πρότινος ήταν αρκετά αδιάφορος με την πολιτική διαδικασία, ιδίως νεότερων ηλικιών, έχει αρχίσει να πιστεύει ότι έχει νόημα να αντιδράσει σε αυτή την παθητικοποίηση της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Ότι υπάρχουν, και πρέπει να πείσουμε βεβαίως, αυτή νομίζω είναι η δική μας ευθύνη, συνολικά ως χώρος, αλλά και στο νομό μας, στα νησιά μας, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο για το δικό μας πολιτικό σχέδιο, που είναι ένα σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η ιστορία της ΔΕΗ ενός δημόσιου βραχίωνα στον τομέα της ενέργειας, η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ είναι μια πολύ σημαντική, νομίζω, είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και είναι μια πρόταση πραγματικά ενίσχυσης των δημόσιων αγαθών με την άρξη του μετοχικού κεφαλαίου και την ανάκτηση του management, του δημόσιου management από το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιο management το οποίο χάθηκε επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην ξεχνιόμαστε. Με την θέση της ανώτατης συντελεστικής κερδών στην παραγωγή ενέργειας στο 5% για τους κονδρέμπορες, που αυτοί οι πάροχοι είναι που θησάβησαν τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, με επιβολή διατίμησης στη λιανική φυσικού αερίου και πετρελοειδών και με προστασία από
διακοπές ρεύματος των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Είναι μια περίοδος που έχουμε τις περισσότερες διακοπές ρεύματος λόγω μη πληρωμής λογαριασμών από όσο είχαμε ποτέ από όταν μετράμε το συγκεκριμένο μέγεθος. Και βέβαια χρειάζεται παρέμβαση και στους χώρους, και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%. Προγραμματικές δεσμεύσεις δικές μας ήδη από Σεπτέμβρη του 2022 από τον Αλέξο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα επιβεβαιωθούν βεβαίως και στο πρόγραμμα. Προφανώς η ενίσχυση του εισοδήματος και για τους μισθωτούς, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την εκχώρηση εκ νέου της αρμοδιότητας στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους να καθορίζουν το κατώτατο μισθό, που είχε αρχίσει να περικόπηκε πρώτη φορά στα πρώτα μνημονιακά χρόνια και εκ τότε δεν έχει ξαναγυρίσει τις δυνάμεις της αγοράς, η δυνατότητα να προσδιορίζουν το κατώτατο μισθό και βεβαίως με, με την πολύ σημαντική παρέμβαση της θέσπισης ανώτατης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με market pass, αυτά τα περιχρά κουπόνια πραγματικά εξευτελιστικά για τον πολίτη. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με το καλάθι του νοικοκυριού που δεν είναι τίποτα άλλο από μια ετικέτα που παρακολουθεί τις διαφορές των τιμών και δεν επιβάλλει καν διατίμηση. Ένα πολιτικό σχέδιο που επίσης προβλέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους και την καταβολή των αναδρομικών τμηματικά σε τρεις δόσεις για αυτούς που έχουν δικαιωθεί, την αύξηση των συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους αγρότες και για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Ένα πολιτικό σχέδιο που προβλέπει θέσπιση αφορολόγητου και για τους ελευθεροεπαγγελματίες. Είναι μια κοινωνική, οικονομική κατηγορία συμπολιτών μας που δεν έχει αφορολόγητο μέχρι σήμερα. Με την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, με τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και βεβαίως με ένα νέο πτωχευτικό κώδικα, κάτι που πέρασε στα ψηλά την περίοδο, γιατί έγινε και μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ο πτωχευτικός κώδικας που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ολοκλήρωσε, αν θέλετε, το έγκλημα στο κομμάτι προστασίας της πρώτης κατοικίας, τη μη προστασία μάλλον της πρώτης κατοικίας. Η διαχείριση της πραγματικότητας μετά το σεισμό στη Σάμμο. Και προσέξτε, έχουμε δύο αντίστοιχες παράλληλες ιστορίες, το Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο και στην Εύβοια με τη φυσική καταστροφή, που εκεί τα πράγματα προχώρησαν πολύ πιο γρήγορα. Μάλλον εκεί τα πράγματα προχώρησαν. Και σταματάω εδώ. Άρα, εδώ βλέπουμε και τις αδυναμίες του επιτελικού κράτους. Προφανώς, βλέπουμε και τις συνέπειες που έχει η αποψήλωση των δημόσιων υπηρεσιών από προσωπικό και τότε αφήνουμε όλα να τα κάνουν ιδιωτικές εταιρείες, αφήνουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, υπάρχουν λειτουργίες του κράτους που δεν μπορούν να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα και χρειάζεται στελεχειακή ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών. Και είναι βεβαίως άλλο πράγμα να αφήνεις τα πράγματα στη τύχη τους, να προπαγανδίσεις την κυβερνητική θέση και αναφέρομαι στον βουλευτή του νομού, και βεβαίως τελείως διαφορετικό πράγμα να παίρνεις την πίεση και την ανησυχία και τον προβληματισμό και την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και να προσπαθείς να επηρεάσεις τις αποφάσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλω να πιστεύω ότι και οι τρεις μας είμαστε ταγμένοι σε αυτή την τελευταία επιλογή, το να χρησιμοποιηθούμε, να αξιοποιηθούμε ως οι άνθρωποι, ως ενδιάμεση κρίκη των τοπικών κοινωνιών, της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων των συλλογικότητων προς την κεντρική κυβέρνηση. Έτσι έχει και νόημα ο ρόλος του εκπροσώπου ενός νομού στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως πολύ σωστά, για να το μαζέψω εδώ και να γίνει και η σύνδεση και με τον Ανδρέα τον Ξανθό, η ασφάλεια και η νησιωτικότητα κατά βάση πυρηνικά πατάνε στο ζήτημα της υγειονομικής ασφάλειας. Και αυτή την περίοδο και στο πρόγραμμά μας, αλλά και επίσημα στο ανώτερο επίπεδο από τον ίδιο τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα, μία πρωτοβουλία για τη θέσπιση υγειονομικού ισοδύναμου έχει μπει πια, νομίζω, είναι στις βασικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Το υγειονομικό ισοδύναμο που αναπληρώνει, αντικαθιστά, καλύπτει την ανισότητα που προκύπτει από την ίδια την κατάσταση της νησιωτικότητας, να ζει ένας άνθρωπος στην νησιωτική περιοχή, έχει τέσσερις πολύ βασικές παραμέτρους. Το υγειονομικό ισοδύναμο είναι μία παρέμβαση, μία δέσμη πολιτικών που αποτελείται από τα εξής. Την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των δημόσιων δομών στις νησιωτικές περιοχές με θέσπιση ενός ειδικού πλαισίου κινήτρων, οικονομικών, στεγαστικών, φορολογικών και υπηρεσιακών, διοικητικών, για το ιατρικό δυναμικό που θα έρθει να στελεχώσει τις δομές υγείας στα νησιά μας, προφανώς όχι μόνο στη Σάμμο, στην Ικαρία, στους Κούνους, αλλά και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα ακόμη και όταν αυτός ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, με αποζημίωση απευθείας του πολίτη του λήπτη των υπηρεσιών υγείας, την κάλυψη, ακόμη όταν λοιπόν δεν έχουμε δημόσιο σύστημα ή δεν έχουμε ιδιωτικό τομέα να καλύψει μια ανάγκη υγείας, το τρίτο στοιχείο που είναι καινοτόμο και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ανάληψη από την πολιτεία της υποχρέωσης μετακίνησης και διαμονής του νησιώτη εκτός του τόπου κατοικίας του για να καλύψει την ανάγκη υγείας του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι, ωραία, εγώ θα πρέπει να φύγω από τον τόπο μου, θα πρέπει να φύγω από τη Σάμου, την Γαλλία του Φούρνου, να πάω σε ένα αστικό κέντρο, σε ένα άλλο μεγαλύτερο νησί, για να καλύψω μια ανάγκη υγείας μου, αλλά το κόστος είναι, μπορεί να πάω σε δημόσια δομή, αλλά το κόστος για τη μετακίνηση ή το κόστος για τη διαμονή εκεί τις μέρες που θα χρειαστεί να μείνω εγώ ή ο συνοδός ή κάποιο μέλος της οικογένειας είναι δυσβάστακτο, είναι πολύ μεγάλο. Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει η συγκεκριμένη πρόβλεψη και τέταρτο στοιχείο του υγειονομικού ισοδύναμου είναι η μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους χρόνιους ασθενείς που κατοικούν σε νησιά. Νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση που είναι μια παρέμβαση που την πιστεύουμε πάρα πολύ και νομίζουμε ότι μπορεί να δώσει λύσεις και είναι στη λογική του μεταφορικού ισοδύναμου, μιας πολιτικής δηλαδή θετικής διάκρισης για τους νησιώτες μας, πρέπει να στηριχθεί και βεβαίως θα γίνει, θα υλοποιηθεί, θα είναι από τις πρώτες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και με τις υπόλοιπες δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Δεν είναι χαμένη η κάλπη της 21ης Μαΐου για μας. Το λέω γιατί άκουσα σήμερα την αγαπητή κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ασχοληθεί καν με την πρώτη κάλπη. Ό,τι αποτέλεσμα βγει, θα γυρίσει την εντολή πίσω ακόμη και αν είναι πρώτο κόμμα και θα πάει στον Ιούλιο να κάνει εκ νέου εκλογές. Ίσα-ίσα, για μας αυτή είναι η βασική μάχη μέχρι την επόμενη. Η βασική μάχη και η κρίσιμη μάχη είναι η μάχη την 21η του Μάη. Γιατί πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη, να είναι κορμός μιας προγραμματικής κυβέρνησης των υπόλοιπων δυνάμεων της αριστεράς, του κέντρου, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σήμερα, για να εφαρμόσει ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα, ένα σχέδιο αξιοπρέπειας, ισότητας και δικαιοσύνης παντού. Και στα νησιά μας και σε ολόκληρη τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.